Στο καθημερινό μαγείρεμα οι κανόνες είναι τρεις. Λίγα σκεύη, απλές τεχνικές, φρέσκα υλικά. Κάθε πιάτο πρέπει να είναι εύκολο και γρήγορο. Ακόμα και αν δεν είστε έμπειροι ή δεν έχετε πολύ χρόνο στη διάθεσή σας, θα σας δείξω πώς μπορείτε να μαγειρέψετε κάτι απλό, νόστιμο και λαχταριστό. Απλή μαγειρική, απλώς μαγειρική, just cooking. Μαγειρέματα για όλα τα γούστα θα έχει η σημερινή μας εκπομπή και αυτό γιατί με τα πιάτα μας θα πάμε μια βόλτα και στη θάλασσα αλλά και στη στεριά. Συγκεκριμένα το πρώτο μας πιάτο θα είναι ένα συνδυασμός με ζυμαρικά και θαλασσινά που ξέρω ότι όλοι αγαπάτε. Θα φτιάξουμε λοιπόν ένα ιδιαίτερο γιουβέτσι με κλειθαράκι, γαρίδες, καλαμάρια και μύδια. Το δεύτερο πιάτο θα είναι ένα δροσερό και ζουμερό στήθος από κοτόπουλο με μια πρωτότυπη και ασυνήθιστη σχετικά κρούστα που θα φτιάξουμε με μαγιονέζα και παρμεζάνα. Για το τέλος θα σας ετοιμάσω σοκολατάκια, τη γεύση των οποίων θα σας την κρατήσω για έκπληξη. Γιουβέτσι με θαλασσινά λοιπόν, και αυτή θα είναι η δεύτερη φορά που κάνουμε στην εκπομπή αυτή ένα λίγο διαφορετικό γιουβέτσι, καθώς την προηγούμενη φορά κάναμε ένα γιουβέτσι, όπως θα θυμάστε, με λαχανικά. Θα χρησιμοποιήσουμε λοιπόν το κρυθαράκι με τον ίδιο τρόπο, θα το μαγειρέψουμε στην κατσαρόλα, μόνο που αυτή τη φορά θα το συνδυάσουμε με θαλασσινά. Και τα θαλασσινά που θα χρησιμοποιήσουμε είναι τα μύδια που έχω εδώ, καλαμάρι και γαρίδες. Θα ξεκινήσω με τα μύδια γιατί θέλουν λίγο χρόνο να μαγειρευτούν και καθώς θα πρέπει να τα βγάλουμε από το κέλυφος για να βάλουμε μόνο την τσίχα στο κρυθαράκι, θα προχωρήσω πρώτα με αυτά. Τα έχουμε καθαρίσει καλά, θέλουν τρίψιμο κάτω από κρύο νερό για να φύγει όλη η άμμος που έχουν μέσα και οτιδήποτε άλλες ακαθαρσίες. Και αφού το κάνουμε αυτό, είναι έτοιμα, τα διατηρούμε στο ψυγείο, πολύ σημαντικό. Θα ξεκινήσω με λίγο κρεμμύδι. Το οποίο θα κόψουμε σε λεπτές φέτες. Έχω ζεστάνει την κατσαρόλα, θα προσθέσω λίγο ελαιόλαδο. Πιπεριά τσίλι. Γιατί θέλω να δώσω μια πικάντικη διάσταση, έτσι λίγη κάψα. Στη μέση, όπως έχουμε πει, δεν θέλω να βγάλω τους σπόρους, δεν με απασχολεί. Και η καυτερή πιπεριά μέσα μαζί με τα κρεμμύδια. Και σκόρδο που απλά θα σπάσω. Λίγο λάδι ακόμα. Και τώρα θα προσθέσω τα μύδια κατευθείαν μέσα. Καλό είναι να προσέχουμε ότι είναι όλα κλειστά. Αν κάποιο έχει ανοίξει, το πετάμε. Θα δυναμώσω τη φωτιά. Θα σβήσω με λίγο λευκό κρασί. Θα σκεπάσω την κατσαρόλα και θα τα αφήσω να μαγειρευτούν. Είναι έτοιμα όταν ανοίξουν. Μόλις ανοίξουν λοιπόν, θα σταματήσουμε το μαγείρεμα και θα τα βγάλουμε εκτός. Το συνηθέστερο βέβαια είναι να ανοίγουν σταδιακά, κάποια πιο γρήγορα από κάποια άλλα. Οπότε καλό είναι να τα τσεκάρουμε που και που και αν κάποια ανοίγουν να τα βγάζουμε από την κατσαρόλα και να προχωράμε με τα υπόλοιπα και όταν ανοίξουν και τα υπόλοιπα να βγάλουμε και αυτά. Και αυτό γιατί δεν θέλουμε να τα παραμαγειρέψουμε, καθώς αν μείνουν για παραπάνω χρόνο, αυτό που παθαίνουν είναι ότι μαλακώνουν περισσότερο από ό,τι θα θέλαμε. Να τσεκάρω τα μύδια, τα οποία έχουν ανοίξει, δεν θέλουν πολύ ώρα, λίγα λεπτά μόνο. Θα τα βγάλω σε αυτό εδώ τον μπολ. Για να αρχίσουν να κρυώνουν λιγάκι. Τώρα κάποια που είναι όπως αυτό εδώ, που δεν έχει ανοίξει εντελώς, μπορεί να του δώσουμε λίγο χρόνο ακόμα, ώστε να ανοίξει εντελώς. Στο μαγείρεμα. Και αν δεν ανοίξει, επιμένει να παραμένει κλειστό, καλύτερα να το πετάξω. Έχω τελειώσει με τα μύδια, θα σουρώσουμε τώρα και το ζωμό του μαγειρέματος γιατί θα το χρησιμοποιήσουμε στο κρυθαράκι. Απλά καλό είναι να τον αφήσετε λίγη ώρα στο πλάι να καθίσει γιατί κάτω-κάτω μπορεί να βγάλει λίγη άμμο
Οπότε όταν θα πάρετε από εδώ, φροντίστε να μην πάρετε από το κάτω μέρος του σκεύους, γιατί σίγουρα θα έχει λίγη άμμο, την οποία σίγουρα τη θέλουμε μέσα στο φαγητό. Για το κρυθαράκι λοιπόν, θα ξεκινήσω με λίγο φρέσκο κρεμμύδι. Το κόψω στη μέση κατά μήκος. Και θέλω κυρίως το λευκό μέρος. Ελαιόλαδο. Το κρεμμύδι μέσα. Λίγο αλάτι. Μόλις μαλακώσει λίγο το κρεμμύδι που έχει ήδη μαλακώσει, θα προσθέσω το κρυθαράκι. Και θέλω να το δουλέψω λιγάκι μαζί με το ελαιόλαδο και το κρεμμύδι που έχω εδώ. Παίρνω το λευκό κρασί γιατί θα χρειαστεί να σβήσω με το λευκό κρασί. Είμαι σχεδόν έτοιμος. Οπότε κρασί μέσα. Το αφήνω να εξατμιστεί εντελώς. Θα προσθέτω το ζωμό. Χρησιμοποιούμε ζωμό από κοτόπουλο, μέσα φαίνεται παράξενο αυτό. Οι γεύσεις ταιριάζουν μια χαρά. Αλλά αν δεν έχετε ή αν δεν θέλετε να χρησιμοποιήσετε ζωμό από κοτόπουλο, χρησιμοποιήστε είτε ένα άλλο ζωμό είτε νερό. Σίγουρα δεν θα έχει βέβαια την ίδια γεύση αν βάλετε νερό, αλλά είναι και αυτό αποδεκτό. Θα χαμηλώσω λίγο γιατί βράζει αρκετά περισσότερο από αυτό που θα ήθελα. Θέλω λίγο πιο ήπιο βρασμό. Αλάτι. Αυτός είναι ο βρασμός που θέλω. Να είναι υπαρκτός, αλλά όχι πολύ έντονος. Και ανακατεύουμε. Όπως έχουμε πει, δεν χρειάζεται όλη την ώρα να είμαστε από πάνω και να ανακατεύουμε, αλλά χρειάζεται να ανακατεύουμε αρκετά συχνά. Βοηθάει στο να μαγειρευτεί ομοιόμορφα το κρυθαράκι και να χυλώσει πιο ωραία. Και καθώς μαγειρεύεται το κρυθαράκι μου, θα κόψω το καλαμάρι. Και επειδή θέλω να μαγειρευτεί γρήγορα και να είναι και τρυφερό, θα το κόψω σε πολύ λεπτές φέτες. Κάνουμε και το κρυθαράκι που και που, το ανακατεύουμε. Και το άλλο. Και αυτό ήταν το σώμα. Το κόψαμε σε πολύ λεπτές λωρίδες. Τώρα έχουμε και τα κεφάλια που θέλουμε να τα κόψουμε στη μέση για να μην είναι τόσο μεγάλα κομμάτια. Με τα καλαμάρια έχω τελειώσει, τις γαρίδες τις έχω κόψει από πριν σε μικρά κομμάτια. Πάμε να καθαρίσουμε και τα μύδια. Στην ουσία να βγάλουμε την ψύχα από το κέλυφος, το οποίο είναι πολύ εύκολο, τραβάμε. Πολύ απλά και βγαίνει η ψύχα από το κέλυφος και θα την ενσωματώσουμε με αυτόν τον τρόπο πολύ εύκολα μέσα στο κρυθαράκι. Το κρυθαράκι είναι σχεδόν μαγειρεμένο, θέλει 3-4 λεπτά ακόμη. Το βλέπουμε ότι έχει χυλώσει πολύ ωραία ήδη. Θα προσθέσω τώρα λίγο ζωμό από τα μύδια που μαγειρέψαμε προηγουμένως. Και πάντα όταν το κάνετε αυτό, χρησιμοποιείτε δηλαδή το ζωμό από τα μύδια σε ένα φαγητό, πάντα να τσεκάρετε, γιατί μπορεί να είναι πολύ αλμυρό και να σας ρίξει τελείως εκτός τη γεύση του φαγητού. Οπότε δοκιμάζουμε το ζωμό, αλλά δοκιμάζουμε και το φαγητό στο οποίο βάζουμε τον ζωμό, για να είμαστε σίγουροι ότι δεν έχει γίνει πολύ αλμυρό. Λίγο σαφράν επίσης θα προσθέσω, γιατί θέλω το άρωμά του κυρίως, αλλά και το χρώμα του. Θα πάρει ένα ωραίο, ζωντανό, εντυπωσιακό κίτρινο χρώμα το κρυθαράκι. Το κρυθαράκι θέλει 2 λεπτά περίπου για να μαγειρευτεί τελείως.
Οπότε σε αυτό το χρόνο θα προσθέσω τα θαλασσινά, γιατί τόσο περίπου θέλουν και τα θαλασσινά για να μαγειρευτούν σωστά. Και μιλάω για το καλαμάρι και τις γαρίδες. Τα μύρια θα τα βάλουμε τελευταία στιγμή, γιατί τα έχουμε ήδη μαγειρέψει και είναι έτοιμα. Οπότε θα ενσωματώσω τώρα καλαμάρι γαρίδα. Και καθώς περιμένω να μαγειρευτούν, στο χρόνο αυτό θα κόψω τα βότανα και συγκεκριμένα μαϊντανό, εστραγκόν που έχουμε ξαναχρησιμοποιήσει, ένα πολύ ωραίο βότανο και σχοινόπρασο. Θα κόβω το μαϊντανό λοιπόν. Το εστραγκόν. Και τέλος το σχοινόπρασο. Τα θαλασσινά έχουν μαγειρευτεί μέσα στο κρυθαράκι, οπότε είναι ώρα να προσθέσω και τα μύδια. Τα βότανα που μόλις έκοψα, το chives ή το σχοινόπρασο. Εστραγκόν. Αν δεν έχετε στραγγόν, μπορείτε να αντικαταστήσετε με λίγο μάραθο, βούτυρο, ξύσμα από lime. Θα μας δώσει πολύ ωραίο άρωμα. Αλλά θα χρειαστώ και την οξύτητά του, γι' αυτό θα βάλω και λίγο χυμό. Παρμεζάνα. Δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τον συνδυασμό αυτό, αρκεί να μην το παρακάνουμε με την ποσότητα του τυριού που θα βάλουμε μέσα στο κρυθαράκι. Και λίγο ελαιόλαδο. Και τώρα θα ενσωματώσω όλα αυτά και θα δώσω και το τελικό χύλωμα στο κρυθαράκι. Θα δοκιμάσουμε κιόλας να δούμε τι κάναμε. Είναι πολύ νόστιμο. Θα προσθέσω λίγο βούτυρο. Έχει τη γεύση από τα θαλασσινά. Έχει το λίγο κάψιμο από την τζίλι πιπεριά που βάλαμε στα μύδια. Διακριτική οξύτητα από το κρασί αλλά και το χυμό lime. Αρώματα από τα βότανα και το lime. Είναι ένα πολύ ισορροπημένο, πολύ φινετσάτο πιάτο. Γρήγορο, εύκολο, φινετσάτο, νόστιμο. Χορταστικό επίσης. Συνδυάζει τόσα πολλά και γι' αυτό θέλω ιδιαιτέρως να του δώσετε την ευκαιρία και να το φτιάξετε. Κοτόπουλο σε κρούστα από παρμεζάνα και μαγιονέζα. Μπορεί να ακούγεται λίγο περίεργο, αλλά είναι μια πολύ ωραία συνταγή. Συγκεκριμένα έχουμε στήθος από κοτόπουλο, αυτό θα χρησιμοποιήσουμε, και για την κρούστα φρυγανιά, μαγιονέζα και παρμεζάνα. Η κρούστα είναι πάρα πολύ απλή. Θα ανακατέψουμε αυτά τα τρία υλικά, το τυρί παρμεζάνα και τη φρυγανιά που μόλις έβαλα στον μπολ, μαζί με τη μαγιονέζα. Και θέλω και μια πολύ μικρή ποσότητα από νερό. Ένα κουταλάκι περίπου, για αυτή την ποσότητα τα υπόλοιπα υλικά που έχω εδώ. Τώρα εσείς αν θέλετε μπορείτε να βάλετε μπαχαρικά εδώ μέσα, μπορείτε να βάλετε βότανα. Αν θέλετε να δώσετε κάποιο επιπλέον άρωμα δηλαδή ή άλλη γεύση. Μουσική
Θα το γυρίσω λίγο σε χέρι, γιατί μου φαίνεται πιο εύκολο. Με την κρούστα είμαι έτοιμος. Και πάμε τώρα στο κοτόπουλο, που δεν έχουμε να κάνουμε και πολλά πράγματα. Απλά θα το αλατίσουμε λίγο συντηρητικά, γιατί έχουμε την παρμεζάνα και τη μαγιονέζα μέσα στην κρούστα και τα δύο έχουν αλάτι. Οπότε λίγο συντηρητικά και από τις δύο πλευρές όπως πάντα. Θα το βάλω σε αυτό το ταψί εδώ με λαδόκολλα. Και μετά πολύ απλά θα δουλέψω την κρούστα, θα την εφαρμόσω ουσιαστικά πάνω στο στήθος. Ναι, αυτό ήταν το πρώτο, πάμε και για το δεύτερο. Είναι πολύ απλή και εύκολη η διαδικασία αυτή. Απλά μην το παρακάνετε με την ποσότητα, βάλετε πάρα πολύ και μετά είναι πολύ δυνατή. Είμαι έτοιμος για να βάλω τα κοτόπουλα στον φούρνο. Για τα μεγέθη που είχαμε εμείς εδώ, που ήταν 250 γραμμάρια αναστήθος περίπου, θα χρειαστείτε γύρω στα 15 λεπτά ψήσιμο στους 180 βαθμούς Κελσίου. Να πάρει ωραία χρούστα εξωτερικά και να είναι και ζουμερό στο κέντρο, που είναι αυτό που θέλουμε. Καθώς ψήνεται το κοτόπουλο, θα συνεχίσω με μια συνοδευτική μικρή σαλάτα που θα κάνουμε για το κοτόπουλο. Έχω αγγούρι. Βγάλαμε τη φλούδα, το έχουμε πλύνει καλά. Θα το κόψω σε μικρούς κύβους. Το αγγούρι μέσα στο μπολ, γιατί θα το ενώσουμε και με τα υπόλοιπα υλικά που θα κόψω τώρα. Λίγο κρεμμύδι. Το κρεμμύδι μέσα στο μπολ. Ντομάτα που θα μας δώσει δροσιά που τη χρειαζόμαστε, γιατί η κρούστα που έχουμε φτιάξει για το κοτόπουλο είναι αρκετά πλούσια και έχει μπολ καλυπαρά, οπότε θέλουμε κάτι που είναι δροσιστικό και όξινο. Ντομάτα μέσα. Θα συνεχίσω με λίγη κάπαρη, την οποία θέλω να κόψω λίγο πιο μικρή. Βασιλικό. Και τώρα θα τελειώσω με λίγο αλάτι, λίγο ελαιόλαδο και λίγο λευκό ξύδι. Είναι ωραία δροσιστική, νόστιμη, καλοκαιρινή, θα ταιριάξει τέλεια με το κοτόπουλο, το οποίο πάω τώρα στο φούρνο να τσεκάρω, να δω σε τι φάση βρίσκεται. Κοτόπουλο έτοιμο, το έχω βγάλει από το φούρνο. Το αφήσω για λίγο εδώ. Δεν πειράζει αν σπάσει σε ένα-δυο μέρη η κρούστα. Επίσης, καλό να το αφήσετε λίγη ώρα να έρθει και σε πιο λογική θερμοκρασία, πιο ωραία θερμοκρασία, για να το καταναλώσουμε, να κρυώσει δηλαδή λιγάκι, και με αυτόν τον τρόπο θα σταθεροποιηθεί και περισσότερο η κρούστα, γιατί όταν είναι ακόμα πολύ ζεστή, δεν θα είναι τόσο σταθερή. Ενώ βλέπουμε εδώ, εγώ την έχω αφήσει λίγο να κρυώσει, είναι τραγανή. Θέλω να κόψω και το ένα κομμάτι λίγο για να το δούμε μέσα, ότι είναι αρκετά ζουμερό. Και αν θέλετε να το σερβίρετε και με αυτόν τον τρόπο, κομμένο δηλαδή, μπορείτε, ή κομμένο ή ολόκληρο, όπως θέλετε εσείς. Εγώ θα βάλω λίγη από τη δροσιστική αυτή σάλσα, έτσι λέγονται αυτά, σάλσα, στο πιάτο.
και λίγη δροσιά από πάνω. Λίγα φύλλα βασιλικού ακόμα. Λίγο φρεσκοτριμμένο πιπέρι. Ένα πολύ ωραίο καλοκαιρινό πιάτο με κοτόπουλο. Σοκολατάκια λοιπόν τώρα, όπως σας υποσχέθηκα στην αρχή, με μία γέμιση έκπληξη. Η έκπληξη αυτή θα είναι μία γέμιση με φυσικό βούτυρο και άλλα πράγματα που θα κάνουμε. Πολύ πολύ γευστική. Έχω λιώσει εδώ σοκολάτα γάλακτος. Σε μπεν μαρί κανονικά. Και θα γεμίσω αυτές εδώ τις φόρμες. Μία μικρή ποσότητα μόνο, γιατί θα κάνουμε στην ουσία δύο στρώσεις, μία κάτω, στη μέση θα πάει η γέμιση με το φυσικό βούτυρο και από πάνω μία άλλη στρώση σοκολάτας για να είναι το σοκολατάκι απ' έξω σοκολάτα γάλακτος γεμιστό με το φυσικό βούτυρο. Οπότε χρησιμοποιώ αυτές τις μικρές φορμίτσες για muffins από σιλικόνη. Το χτυπάμε λίγο στον μπάγκο για να κάτσει καλά και ομοιόμορφα η σοκολάτα. Θα τα γεμίσω λοιπόν όλα. Δεν χρειαζόμαστε μεγάλη ποσότητα από σοκολάτα, γιατί όπως είπα θα έχει και άλλη στρώση από πάνω. Δεν θέλουμε να είναι δηλαδή πολύ χοντρό το σοκολατάκι. Τώρα θα τα βάλω σε αυτό εδώ το ταψάκι για να τα μεταφέρω στο ψυγείο, ώστε να κρυώσουν εντελώς για να προχωρήσω με τη γέμιση. Τώρα η γέμιση είναι το φυσικό βούτυρο. Έχω εδώ λίγο φυσικό βούτυρο, το έχω μαλακώσει λιγάκι. Άχνη ζάχαρη, βούτυρο αρκετά μαλακωμένο αλλά να μην έχει λιώσει εντελώς, μαύρη ζάχαρη και αλάτι. Θα τα δουλέψουμε όλα αυτά μαζί. Και αυτό που θέλω να κάνω τώρα είναι να το απλώσω σε ένα ταψί με λαδόκολλα. Γιατί θέλω να το ισιώσω, να βγει έτσι μία πλάκα, την οποία θα κρυώσουμε επίσης για να κόψουμε μετά σε κομμάτια, να βάλουμε πάνω από την παγωμένη σοκολάτα. Οπότε βάζω άλλη μία λαδόκολλα εδώ. Θα το ισιώσω λιγάκι με τη βοήθεια του πλάστη. Πιο εύκολα εδώ. Επίσης δεν θέλουμε να είναι πολύ χοντρός επάχος. Στο ταψάκι και αυτό θα το βάλουμε στην κατάψυξη για να κρυώσει καλά. Εδώ έχουμε την παγωμένη σοκολάτα μέσα στα φορμάκια και την παγωμένη γέμιση με το φυσικό βούτυρο, την οποία θα κόψω με το μαχαίρι σε κομμάτια. Για να τα βάλω μέσα στα φορμάκια πάνω από τη σοκολάτα. Και θα συνεχίσω και πάλι με τη λιωμένη σοκολάτα γάλακτος, ώστε να καλύψω τη γέμιση και να δημιουργήσω τη δεύτερη στρώση και στην ουσία να κάνω το σοκολατάκι με τη γέμιση με το φυσικό βούτυρο στη μέση. Ισιώσαμε και τη δεύτερη στρώση, ψυγείο για να παγώσουν και αυτά καλά. Τα σοκολατάκια έχουν κρυώσει. Πολύ εύκολα τα γυρνάμε και βγαίνουν κατευθείαν από τη φόρμα. Απλά θέλω να προσέξετε πριν τα σερβίρετε, να τα αφήσετε λίγη ώρα εκτός ψυγείου για να έχουν σε θερμοκρασία, να μαλακώσει λιγάκι η σοκολάτα εξωτερικά και έτσι να είναι πιο απολαυστικά. Έχω κάνει και λίγα ακόμα προηγουμένως και είδατε πόσο εύκολη είναι η διαδικασία
και νομίζω το αποτέλεσμα είναι πολύ ωραίο. Φάτε τα ένα-ένα, μόνοι σας και με παρέα, όλα μαζί, ό,τι κάνετε κέφι. Είναι απολαυστικά.